Επειδή ο Τσίπρας αυτό συνέχεια στα τηλέφωνα που γίνονται προς εμένα από τον κύριο Τσίπρα, λέει συνεχώς το είχε δώσει η Νέα Δημοκρατία από το 2008. Το είχε δώσει και νομίζει, ακόμη και έτσι να είναι, να δεχτώ ότι είναι έτσι, και το είχε δώσει όντως η Νέα Δημοκρατία. Και αφού το είχε δώσει η Νέα Δημοκρατία, το δίνει και εκείνος. Νομοποιείται δηλαδή πάνω στις αθλειότητες της Νέας Δημοκρατίας να διαπράξει τις ειδικές του αθλειότητες. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι δικαιολογία για έναν πρωθυπουργό το ότι το δίναν οι προηγούμενοι. Εσείς τι θα πείτε στους δικούς τους ανθρώπους? Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με οικονομικά μέτρα στα οποία κάνατε λάθος. Εντάξει, άντε και θα το παλέψουμε και θα το γυρίσουμε μετά από λίγα χρόνια. Πώς αισθάνεστε? Τι θα πείτε στους γονείς σας, στους φίλους σας, στα παιδιά σας, ότι ήσασταν εσείς που βάλατε τις υπογραφές και βαράγατε παλαμάκια για να δοθεί το όνομα της Μακεδονίας μας? Και όχι μόνο το όνομα, γιατί σε λίγα χρόνια, σε 5, σε 6, σε 10 χρόνια από σήμερα, οι φυσικά, οι Σκοπιανοί θα διεκδικήσουν και θα κερδίσουν και άλλα πράγματα. Και δεν θα είναι μόνο το όνομα. Πώς αισθάνεστε? Πώς μπορείτε και κοιτάζετε μεταξύ σας και δεν ντρέπεστε για αυτά που κάνετε στα ελληνικά απολιθώματα? Έχετε το θράσος όμως και μιλάτε. Έχετε το θράσος και λέτε ότι νομοθετείτε και είστε εδώ για να υπερασπίζεστε τον ελληνικό λαό. Πού είναι η ευαισθησία σας? 24 συλλαλητήρια γίνανε πριν από λίγες μέρες, την περασμένη εβδομάδα, σε 24 πόλεις της Ελλάδος. Παντού υπήρχε κόσμος. Παντού βγήκαν οι Έλληνες έξω με τη γαλανόλευκη και διαπράνωναν ότι το όρμα της Μακεδονίας μας είναι ιερό. Και εσείς είστε πολύ μικροί για να το διαπραγματευτείτε. Και είστε ακόμα μικρότεροι και τυποτένιοι για να το πουλήσετε. Ο ελληνικός λαός σας το επιτρέπει. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι υπουργοί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο κύριος Τσίπρας στην πρώτη επικοινωνία που είχαμε, όχι την τελευταία τηλεφωνικά, μου είχε πει πρώτα θα κάνουν τη συνταγματική αλλαγή, πρώτα θα τα κάνουν όλα και μετά θα τους δώσω την άδεια να πάνε στο ΝΑΤΟ. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, χωρίς να κάνουν τίποτα, θα πάρουν πρόσκληση για το ΝΑΤΟ. Εκτός αν δεν το έχετε καταλάβει. Δεν θέλω να μου απαντάτε, κύριε. Απαντάει η πραγματικότητα. Απαντάει η πραγματικότητα. Δεν θα απαντάτε εσείς. Εμείς όταν λέτε ό,τι λέτε, δεν είδα να σας διακόπτουμε. Στοιχειώδη σεβασμός. Κύριε Πρόεδρε, εδώ πέρα ένα χάος. Συνέχεια μιλάτε όλοι οι βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, λέτε ακριβώς τα ίδια. Όσοι έχετε μιλήσει λέτε ακριβώς τα ίδια. 100 άνθρωποι από εδώ και 100 από εκεί, ίδια. Έχουμε κουραστεί να ακούμε τα ίδια. Αφήστε να ακούσει κάτι και ο ελληνικός λαός. Ο γέρος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όταν πήγε και υπέγραψε τη Συμφωνία της Ρήξης του Λονδίνου, ήρθε εδώ στην αίθουσα αυτή και είπε «Ελήθη το Κυπριακό». Και ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου και του είπε «Τώρα αρχίζει η τραγωδία». Προσέχτε λοιπόν κι εσείς. Γιατί χωρίς να έχουν κάνει τίποτα οι κυρίοι, χωρίς να έχουν κάνει τίποτα, θα τους γίνει πρόσκληση για είσοδο στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά θα είστε υπόλογοι μπροστά στον ελληνικό λαό. Θα είστε υπόλογοι, διότι αυτό παράγει αποτελέσματα η πρόσκληση. Δεν είναι ότι ό,τι ώρα θέλουμε την παίρνουμε πίσω. Και ακούω επίσης τους ΑΝΕΛ και λένε σήμερα είναι για τα μνημόνια η ψηφοφορία. Τι σήμερα είναι για τα μνημόνια? Δεν θα πάει αύριο ο κύριος Τσίπρας στις πρέσπες? Δεν θα πάει? Μετά από αυτή την ψηφοφορία ο κύριος Τσίπρας δεν θα πάει με τον κύριο Κοντζιά να δεσμεύσουν τη χώρα? Για τα μνημόνια είναι η συζήτηση. Να σταματήσετε λοιπόν να κοροϊδεύετε στην αίθουσα αυτή και να υποκρίνεστε. Έχει όρια η υπομονή του κόσμου. Εν τω μεταξύ ο κύριος Κοντζιάς κατ' εμέ, όπως λένε οι νομικοί δικοί μου, δεν νομιμοποιείται να υπογράψει.
διότι είναι μείζον εθνικό θέμα αυτό που διαπραγματεύεται και πρέπει να έχει απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ή ΚΙΣΕΑ. Πρέπει να έχει εξουσιοδότηση. Και ο κύριος Τσίπρας, με δεδομένη τη διαφοροποίηση των δύο εταίρων, απέφυγε να συγκαλέσει είτε Υπουργικό Συμβούλιο είτε ΚΙΣΕΑ. Πάει μόνος του ο κύριος Κοντιάς. Ναι, κύριε Κοντιά μου, ναι. Να προσέξετε όμως κι εσείς, έτσι. Τώρα είναι η πλειοψηφία, αύριο μπορεί να είστε κατηγορούμενος, κύριε Κοντιά. Υπόλογος. Μπορεί να λογοδοτήσετε. Κύριε Λεβέντη, μπορεί να λογοδοτήσετε για αυτό που θα κάνετε αύριο. Μιλήστε για αυτά που θέλετε, μην κάνετε διάλογο. Γιατί εγώ απαγγέλω κατηγορίες, κύριε Κοντιά. Κάθε ένας που βάζει μια υπογραφή, ιδιαίτερα υπογραφή που είναι αντίθετη με τη θέληση του λαού, είναι και υπόλογος. Τι θέλετε, αλάνθαστο, να έχετε το αλάνθαστο, να έχετε το να μην διώκεται κανείς πουθενά και για τίποτε. Όλοι οι δημόσιοι άνδρες, όσοι ασκούν δημόσια καθήκοντα, έχουν και τις ευθύνες τους. Επειδή στον τόπο αυτό μέχρι τώρα τη βγάζανε καθαρή, υπήρχε ο συμψηφισμός Πασόκ Νέας Δημοκρατίας και όταν έκανε η Νέα Δημοκρατία ένα δίκημα, το Πασόκ το χάριζε. Όταν έκανε το Πασόκ, το χάριζε η Νέα Δημοκρατία. Και συνηθίσαμε ότι κανείς στον τόπο αυτό δεν τιμωρείται. Αυτό όμως μπορεί να μην ισχύσει στο μέλλον, γιατί τούτο εδώ η παραχώρηση της Μακεδονίας είναι κάτι πολύ σοβαρό. Ίσως να μην έχετε σκεφτεί πόσο σοβαρό είναι. Υπάρχει ατομική ευθύνη κάθε βουλευτή. Δεν σας απειλώ λοιπόν, κύριε Κοντζιά. Απλά σας παρακαλώ να το σκεφτείτε πριν βάλετε την υπογραφή σας. Όπως είπα και στον κύριο Τσίπρα, ήταν εδώ, όταν στήσατε 10 κάλπες, να βγάλει έξω τον Σαμαρά και τον Πικραμένο, γιατί ό,τι κάνει αυτός τώρα για άλλους, μπορεί αύριο κάποιες κάλπες να στηθούν για εκείνον. Είναι δανεικά αυτά, να το ξέρετε. Ένα πράγμα που συμβαίνει όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, είναι ποιο. Ότι δεν λένε τα κόμματα τη θέση του που έχουν στο θέμα των Σκοπίων. Λένε σύνθετη ονομασία. Γιατί δεν λέτε που περιλαμβάνει τη λέξη Μακεδονία. Γιατί εσείς στη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν λέτε ότι στο Βουκουρέστι πήγαμε έχοντας την πρόταση Μακεδονία εντός παρενθέσεως Σκόπια. Γιατί δεν το λέτε. Λέτε σύνθετη ονομασία. Ο Βενιζέλος ο Βαγγέλης το 2014 πήγε σε διεθνείς οργανισμούς και είπε η θέση της Ελλάδος είναι σύνθετη ονομασία και δεν ξέρω αν είπε για έργα όμνες και τα υπόλοιπα. Δεν είπε όμως που περιλαμβάνει τη λέξη Μακεδονία. Γιατί ντρέπεστε. Προφανώς ντρέπεστε για αυτό που πάτε να κάνετε αύριο. Για να παρασιωπάτε συνεχώς η ολοκληρωμένη λέξη του τι σημαίνει, σημαίνει ότι ντρέπεστε, ότι φοβάστε. Η Νέα Δημοκρατία είχε θέση πάντα σύνθετης ονομασίας. Την είχε ανεβάσει και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Εγώ τι πιστεύω λοιπόν. Επειδή ο Τσίπρας αυτό συνέχεια στα τηλέφωνα που γίνονται προς εμένα από τον κύριο Τσίπρα, λέει συνεχώς το είχε δώσει η Νέα Δημοκρατία από το 2008. Το είχε δώσει και νομίζει, ακόμη και έτσι να είναι, να δεχτώ ότι είναι έτσι, και το είχε δώσει όντως η Νέα Δημοκρατία. Και αφού το είχε δώσει η Νέα Δημοκρατία, το δίνει και εκείνος. Νομοποιείται δηλαδή πάνω στις αθλειότητες της Νέας Δημοκρατίας να διαπράξει τις ειδικές του αθλειότητες. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι δικαιολογία για έναν πρωθυπουργό το ότι το δίναν οι προηγούμενοι. Το καταλάβουμε αυτό. Το δίναν οι προηγούμενοι. Και τι έγινε, αν το δίναν οι προηγούμενοι. Εσύ θα υπογράψεις, κύριε Τσίπρα. Εσύ θα υπογράψεις, κύριε Κοντζιά.
Η ιστορία θα γράψει ότι δικαιολογήσε, γιατί το έδινε και η Μπακογιάννη. Νομίζετε ότι αυτό είναι επαρκής δικαιολογία? Όσο τώρα αφορά το λαό, ο λαός μέχρι τώρα δεν αντιδρούσε, γιατί το θέμα δεν είχε πλησιάσει να τον κάψει. Δεν είχε έρθει η φωτιά. Τώρα η φωτιά πλησιάζει. Τώρα ο λαός βλέπει ότι δίνεται η λέξη Μακεδονία. Και η λέξη αυτή περιέχει ό,τι πιο αλυτρωτικό μπορεί να περιέχεται σε μία παραχώρηση. Τώρα λοιπόν ο λαός αντιδρά. Τώρα χρειάζεται και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι να κάνετε πίσω και να πείτε, ευθυγραμμιζόμενοι με τη θέληση του λαού, φίλοι μας Αμερικάνοι, φίλοι μας Γερμανοί, δεν μπορούμε να το παραχωρήσουμε. Δεν επιτρέπει ο ελληνικός λαός να δώσουμε τη λέξη. Αυτό είναι πολιτική γενναιότητα. Όχι να ολοκληρώσετε αυτό το έγκλημα που πάτε να κάνετε. Εσείς πάτε να κάνετε ένα έγκλημα βασισμένοι στο ότι το έγκλημα το ίδιο το κάνανε οι προηγούμενοι. Η αίθουσα αυτή έχει αποστολή να ματαιώνει τα έγκληματα και να εκτελεί τις εντολές του ελληνικού λαού. Αυτή την εντολή έχει η αίθουσα, όχι να ολοκληρώνει τα εγκλήματα. Στα Σκόπια κάνανε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Εδώ τι κάναμε? Η Βουλή πρώτα έκανε τη συμφωνία ο Τσίπρας και μετά συνεκλήθη η Βουλή. Η Βουλή τι ήξερε πάνω σε αυτό που πάει να κάνει? Ποια πληροφόρηση είχαμε για ένα τόσο μεγάλο θέμα? Εξηγείται αυτός ο τρόπος? Ιστορικά θα μπορέσει να εξηγήσει ο ιστορικός ότι ο Πρωθυπουργός δεν συνεκάλεσε ούτε σύσκεψη πολιτικών αρχηγών, ούτε τη Βουλή, και αφού ετοιμάστηκε η συμφωνία και αφού υπέβαλε η Νέα Δημοκρατία πρόταση της Πισίας, έτσι ήρθαμε στην αίθουσα αυτή να συζητήσουμε για το Σκοπιανό? Δηλαδή πηγαίνανε να υπογράψουν χωρίς καμία συζήτηση στην αίθουσα αυτή. Αν δεν μεσολαβούσε η πρόταση της Πισίας της Νέας Δημοκρατίας, ούτε αυτή η συζήτηση θα γινόταν. Άρα θα υπέγραφε ο κύριος Τσίπρας παρακάμπτοντας εντελώς το κοινοβούλιο. Αυτά είναι πραξικοπήματα κοινοβουλευτικά, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι νόμιμες ενέργειες. Το σωστό λοιπόν είναι τα κόμματα, βλέποντας τη διαμορφούμενη τώρα θέληση της κοινωνίας, να κάνετε πίσω όλοι. Όλοι κάνουμε λάθος εκτιμήσεις. Όλοι σε διάφορα θέματα μπορεί να ασφάλουμε. Αλλά όλοι πρέπει να έχουμε και τη γενναιότητα, όταν ο λαός διαμορφώνει όριμη θέση, να υποκύπτουμε στη θέληση του λαού. Και όχι όπως κάνει τώρα ο κύριος Τσίπρας, με το ζόρι να πείσει το λαό ότι έχει δίκιο. Και οι πρωθυπουργοί, οι οποίοι πιστεύουν ότι έχουν δίκιο, κατεβαίνουν στο λαό με επιχειρήματα, κάνουν καμπάνια και μετά ζητούν τη γνώμη του. Αν πιστεύει ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Κοτζιάς ή η κυβέρνηση ότι έχουν επιχειρήματα, κατεβείτε στο λαό με τα επιχειρήματα αυτά, πείστε το λαό, κάντε δημοψήφισμα, τότε και εγώ θα σας επενέσω για τούτα εδώ που πάτε να κάνετε. Θέλω να πω και για τους Αμερικανούς δύο πράγματα. Δεν έχω δει μεγαλύτερη αχαριστία. Εδώ και 2 μήνες που έγινε η τελευταία μου συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη, τον είδα φοβερά αποφασισμένο. Πρέπει να έχουμε τελειώσει, λέει, τον Ιούνιο. Το κουβέντιαζα εγώ με βουλευτές από εσάς, από όλες τις πτέρυγες, και λέγανε, μπα, είναι δύσκολο, θέλει χρόνο. Εγώ όμως το βλέμμα αυτού του ανθρώπου είδα ότι θα το πέρναγε με το ζόρι. Είδα ότι ήθελε το κοινοβούλιο, την πολιτική ζωή της Ελλάδος, σκλαβάκια μπροστά του. Διέκρινα ότι δεν σήκωνε αντιρρήσεις. Και ρωτώ, αν ζητούσε κάτι ανάλογο από την Τουρκία, θα το ελάμβανε?
Σε εμάς είχε το επιχείρημα μη βάλει η Ρωσία τη μύτη της στα Βαλκάνια. Και όταν δεν έφτασε αυτό το επιχείρημα, προσέθεσαν και άλλο επιχείρημα. Μη βάλει η Τουρκία τη μύτη της στα Σκόπια, γιατί εκπαιδεύει, λέει, ήδη αξιωματικούς των Σκοπίων η Τουρκία. Ακούστε των Αμερικανών επιχειρήματα. Μη βάλει η Ρωσία τη μύτη της στα Βαλκάνια και μη βάλει η Τουρκία τη μύτη της στα Σκόπια. Πρέπει να προλάβουμε. Και αντί να πιέσουν αυτούς να συμμορφωθούν ένα κράτος 20 ετών, πιέζουν την Ελλάδα, μια χώρα με 4.000 χρόνια ιστορία. Αυτή είναι η στάση των Αμερικανών. Αυτά λοιπόν τα έβγε προς τον κύριο Τσίπρα και προς την κυβέρνηση των Αμερικανών και των Γερμανών. Δεν είναι προς τιμή του πολιτικού κόσμου. Αυτά τα μπράβο, προχωρήστε, είστε ωραίοι. Αυτά δεν είναι προς τιμή. Όχι μόνο γιατί δηλώνατε αριστεροί, αλλά γιατί για όλη την αίθουσα δεν είναι ωραίο να κάνουν ό,τι θέλουν οι Αμερικανοί στον τόπο αυτό. Έστειλα επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη και του ζήτησα να δηλώσει ότι η Νέα Δημοκρατία σαν κόμμα θα καταγγείλει όταν έρθει τη συμφωνία, θα την καταγγείλει και θα την καταστήσει άκυρη και επιπλέον δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ τη λέξη Μακεδονία στην ονομασία του Σκοπίου. Δεν μου απάντησε. Και αυτό με βάζει σε μεγαλύτερες σκέψεις. Σε μεγαλύτερες σκέψεις. Γιατί ενθυμούμε στα συλλαλητήρια η Ντόρα δεν πήγαινε, ήταν κατά. Και άλλοι, δεν θέλω να εκθέσω ονόματα. Στα συλλαλητήρια συρθήκατε εσείς της Νέας Δημοκρατίας. Και ο λόγος που τηρείτε αυτή τη στάση, μέσα σας πιστεύετε στο να δώσουμε το όνομα, σύνθετη ονομασία. Αυτό πιστεύει η Νέα Δημοκρατία. Απλά είδε τον κόσμο ότι τον χάνει και σύρεται σε αλλαγή θέσης. Αυτό κάνει. Και το Πασόκ το ίδιο κάνει, εγώ πιστεύω. Βλέπουν τη φουσκοθαλασσιά της αντίθεσης προς το να δώσουμε και προκειμένου να καταστραφούν εκλογικά, αλλάζουν στάση, γιατί και το Πασόκ έλεγε ότι αν φύγουν τα λιτρωτικά, να δώσουμε. Αυτή ήταν η στάση. Αν φύγουν τα λιτρωτικά, να δώσουμε. Άρα η αίθουσα αυτή, περίπου σε όλες τις πτέρυγες, έδινε το Μακεδονία. Και έρχεται ο λαός τώρα. Ο λαός. Δεν θα ληφθεί υπόψη ο λαός. Επίστε τον ότι πρέπει να δοθεί λοιπόν. Κατεβείτε στο λαό να τον πείσετε. Τι πάτε να υπογράψετε αύριο? Με ποια δικαίωμα πάτε να υπογράψετε? Πείστε το λαό και είμαι και εγώ δίπλα σας. Εσείς πάτε βιάζοντας το λαό. Και αυτό είναι ανέντιμο, κύριε Χοντζιά. Είναι ανέντιμο αυτό που πάτε να κάνετε αύριο. Και έχετε βάλει όλα τα παπαγαλάκια στα κανάλια. Παλιά ήξερα ότι βγαίνανε πολιτικοί στα κανάλια. Τώρα πάψανε να βγαίνουν πολιτικοί και βγαίνουν κάτι πληρωμένοι του ενός σταλονού και λένε και δημιουργούνται πηγαδάκια Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ. Τι σύστημα είναι αυτό? Και βγαίνουν οι τηλεθεατές. Βγήκε μια γυναίκα προχθές σε ένα κανάλι και είπε κάτι μπροστά στο οποίο υποκλίνομαι. Ακούστε, λέγανε όλοι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ να το δώσουμε, ήταν περισσότεροι του ΣΥΡΙΖΑ στο πάνελ. Και βγαίνει η γυναίκα και λέει για τους φόρους, για το έμφυα, για όλα που κάνατε, τα μνημόνια, τα κοψίματα μισθών και συντάξεων, δεν με ένιωξε. Αλλά αν δώσετε το Μακεδονία, καήκατε. Γελάτε, ε. Ξέρετε, το γέλιο είναι η παραμονή του κλάματος. Όποιος γελάει πολύ σήμερα, κλαίει πολύ αύριο. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε, μην απαντάτε κι όλοι, γιατί δεν έχουμε χρόνο απεριόριστο. Και παίζετε την κολοκυθιά, λοιπόν. Κατά το ΣΥΡΙΖΑ, φταίει η Νέα Δημοκρατία που το έδινε. Ο Καραμαλής το 1997 που είχε αναγνωρίσει γλώσσα και ο Γέρος και ο νεότερος Καραμαλής το 2008 που κατά τον κύριο Τσίπρα το έδινε κι αυτός.
κατά τη Νέα Δημοκρατία φταίτε εσείς αφού θα υπογράψετε, λέει εσείς. Αλλά τι θα πει, αν ήσασταν εσείς της Νέας Δημοκρατίας θα λέγατε όχι στους Αμερικάνους? Αυτό είναι το ερώτημα. Αν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία και έσκαγε η βόμβα στα χέρια σας, θα είχατε την ψυχική δύναμη να πείτε όχι στους Αμερικανούς? Πότε η παράταξή σας έχει πει όχι στους Αμερικανούς? Ποτέ. Ποτέ. Λένε κάποιοι ότι η Ένωση Κεντρών είναι ένα κόμμα το οποίο ενώ λέει ότι είναι προοδευτικό, λειτουργεί σαν συντηρητικό. Πιστεύει πολύ στην πατρίδα, στη θρησκεία. Θα σας δώσω μία απάντηση. Οι μεγάλοι ηγέτες του κέντρου, ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο Πλαστήρας, ο Γεώργιος Μαύρος, που ήταν βαθύτατα δημοκράτες, και τη θρησκεία και την πατρίδα την είχαν καύχημα. Ποτέ δεν πήγαν κόντρα στην επίσημη θρησκεία και ποτέ δεν πήγαν κόντρα στην έννοια της πατρίδας. Αλλά σαν δημοκράτες για να τους φτάσετε πρέπει να τρέχετε 4-5 αιώνες για να φτάσετε την εντιμότητα και τη δημοκρατικότητα του Γεωργίου Μαύρου, του Γεωργίου Παπανδρέου, του στρατηγού Πλαστήρα, του Ελευθέριου Βενιζέλου και όλων αυτών των ηγετών. Ο χώρος του κέντρου έχει αυτό το ιδίωμα. Στη δημοκρατία κάνει τα υπέρτατα, αλλά και στην πατρίδα το ίδιο. Και τη θρησκεία κακώς σε κάποια νομοσχέδια την έχετε παντελώς αγνοήσει. Δεν είναι προς τιμή σας. Γιατί η θρησκεία κάνει πολλά λάθη, αλλά κάνει και πράγματα που ήταν δουλειά της πολιτείας. Το ξέρετε. Κάνει και πράγματα που ήταν δουλειά της πολιτείας να τα κάνει. Έχει κάνει και η Εκκλησία τα λάθη της. Αλλά έχει κάνει και προσφορά τεράστια στη χώρα. Και δεν είναι ωραίο να την αγνοούμε παντελώς και να απαξιώνουμε και να λέει «Έλα μου ωραία Ιερά Σύνοδος». Και... δηλαδή με τέτοιο τόσο απαξιωτικό τρόπο. Ποιοι είστε εσείς που απαξιώνετε θεσμούς που έχουν γίνει ένα με το λαό? Ποιοι είστε εσείς που έρχεστε σήμερα να διαλύσετε τους δεσμούς αιώνων που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ της πίστης και του λαού? Ελάτε, κύριε. Ο κύριος Τζανακόπουλος βγήκε εδώ και είπε ότι ο Σαμαράς κάνει αυτά που κάνει και ο... και η Χρυσή Αυγή αυτά που έκανε, τα έκανε λόγω του Μητσοτάκη. Αυτό δεν είναι ωραίο που το είπατε έτσι. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έβαλε αυτόν εκεί να πει εχθές ότι να συλληφθούν οι πρόεδροι κλπ. Αυτή είναι τρελή άποψη. Που δεν τιμά να φτάνετε τον λόγο σας σε τέτοια επίπεδα. Δεν τιμά. Γιατί έχετε ψηφίσει πολλά νομοσχέδια εσείς του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Χρυσή Αυγή. Δεν νομίζω να λέω ψέματα. Θέλετε να σας τα θυμίσω? Κύριε Λεβέντη, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. Θέλετε να σας τα θυμίσω? Έχετε υπερβεί πάρα πολύ το χρόνο. Παρακαλώ. Επομένως, κύριε φίλο μου, είσαι Θεωνάς, ναι, Θεωνάς λέγεσαι. Καλό αυτή την αίθουσα να ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να μην πάει. Να δημιουργήσουμε μία ομάδα διαπραγμάτευσης. Και αυτή η ομάδα να πάει και στην Ευρώπη και στους Αμερικάνους να πει «Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη μειοδοσία σαν χώρα. Δεν θέλει ο λαός και δεν μπορούμε σε τέτοιο βαθμό να παραβιάσουμε τη θέλησή του. Αν δεν το κάνετε και προχωρήσετε, θα είναι όλο το ιστορικό ανάθεμα απάνω στα κεφάλια σας και θα έχετε και την τιμωρία. Η τιμωρία θα είναι σκληρή. Το τι θα το δούμε. Προχωρήστε. Και για τον κύριο Καμένο θέλω να πω ένα πράγμα. Κύριε Λεβέντη. Μετά την ψηφοφορία αυτή, κύριε Πάνο Καμένε, τον οποίο σέβομαι, είναι κόμμα που είχε δικαίωμα, έκανε την επιλογή του, στήριξε μια κυβέρνηση.
τον βρήσατε εσείς της Νέας Δημοκρατίας, δικό σας όμως ήταν. Τα δικά σας ήθη εκπροσώπησε. Έχουν στο παρελθόν κι άλλοι, και ο Αβραμόπουλος έχει φύγει από τις τάξεις σας και η κυρία Μπακογιάννη έχει φύγει από τις τάξεις σας. Άλλοι επανήλθαν πιο ήρεμα, άλλοι εξακολουθούν εκτός. Ο κύριος Καμένος, να σκεφτεί καλά, αφού έχει δηλώσει ότι ενώπιον λαού και Θεού δεν δίνει το Μακεδονία, δεν μπορεί να λέει μετά από ένα χρόνο θα γίνει ψηφοφορία. Ο Τσίπρας το δίνει αύριο το Μακεδονία. Γεια σας. Λοιπόν, καλώ στο βήμα τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ποταμιού.